Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για το εργασιακό μεσαίωνα τον οποίο φέρνετε μέσω της πανδημίας. Δεν θα τοποθετηθώ. Μίλησαν πολύ αναλυτικά οι συνάδελφοι από το ΣΥΡΙΖΑ που μίλησαν πριν. Η Έφη Αξιόγλου, ο Μπάρκας, ο εισηγητής μας κτλ. Εγώ θα αναφερθώ σε μερικά συγκεκριμένα άρθρα του νομοσχεδίου τα οποία αποδεικνύουν με τον καλύτερο τρόπο το τι ακριβώς κάνετε και πόσο πολύ μας δουλεύετε, κύριε Υπουργέ. Λοιπόν, πρώτο. Το άρθρο 5, έκταση προμήθειας ανταλλακτικών ΕΚΑΒ. Πάλι με αφορμή τον κορονοϊό, πρόσκληση για τα ανταλλακτικά. Είστε 14 μήνες κυβέρνηση. Μπορείτε να μου πείτε τι έχετε κάνει με το διαγωνισμό της Περιφέρειας Αττικής για τα 60 ασθενοφόρα, τον οποίο είχαμε προχωρήσει. 14 μήνες δεν έχετε παίξει 5. Μπορείτε να μου πείτε τι έχετε κάνει με τον διαγωνισμό που ολοκληρώθηκε και δικαστικά δικαιωθήκαμε παρά τις προσφυγές που έγινε με τον αντίστοιχο διαγωνισμό στη Θεσσαλονίκη, που είναι 30 ασθενοφόρα. Έχει προχωρήσει τίποτα από όλα αυτά? Είστε 14 μήνες κυβέρνηση πλέον. Εμείς τον πρώτο χρόνο της ηττίας μας λήξαμε ένα διαγωνισμό που αργοσερνόταν γιατί δεν τα βρίσκανε στις μίζες 7 χρόνια και πήγαμε 90 ασθενοφόρα σε διάφορα σημεία του ΕΚΑΒ σε όλη την Ελλάδα. Δεύτερον, αποζημίωση δαπανών βιολογικού υλικού στο άρθρο 1. Είπε κάποια πράγματα ο συνάδελφος Αντρίας ο Ξανθός προηγουμένως. Θέλω να τα συμπληρώσω. Εδώ πέρα, κοιτάξτε, ζήσαμε ένα πράγμα το οποίο σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, έτσι, θα έχει κινηθεί ήδη εισαγγελέας. Είναι δυνατόν ένα σημαίνον στέλεχος της Επιτροπής των Ειδικών, ο κύριος Μαγιορκίνης, γιατί κάποια πράγματα έχουν προσωπική ευθύνη, ο οποίος βγαίνει και δίνει ένα λογίδριο, ας πούμε, περί επιδημιολογικού μοντέλου και ότι οι 25 μαθητές στην τάξη, ας πούμε, δεν μεταδίδουν περισσότερο από ότι οι 15 και ότι δεν χρειάζονται αυτά τα μέτρα και μόνο μάσκα και έτσι και αλλιώς και αλλιώτικα και κάτι αλλοπρόσαλα πράγματα, ας πούμε, κρίμα στις σπουδές και τα πτυχία του. Στην τελική ανάλυση να πάει στην Ιταλία δίπλα να δει τι κάνουν, έτσι. Αυτός ο άνθρωπος να παραιτείται μια εβδομάδα πριν από το ιδιωτικό κέντρο στο οποίο εργαζόταν, το οποίο ιδιωτικό κέντρο του κάνει με εντολή σας, γιατί όπως λέει ο κύριος Στάθης, ο διοικητής πρώτης, είπε, εσείς διαπραγματευτήκατε και μάλλον εσείς προσωπικά, εσείς διαπραγματευτήκατε, ότι να παίρνει το ιδιωτικό κέντρο στο οποίο παραιτείται την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου, την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου, παίρνει την απευθείας ανάθεση από εσάς στην εξέταση των δειγμάτων, γιατί το ΕΚΕΑ, το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας, μένει από αντιδραστήρια. Και ότου θαύματος, το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας πήρε στη φτηνότερη τιμή τα αντιδραστήρια. 13 ευρώ. Θυμάστε που σας το είχα πει. Σας έχουμε στη φέρμα. Προσέξτε πού θα καταλήξει. Κατέληξε στα 13. Και τι να το κάνω εγώ που κατέληξε στα 13 όταν δεν έχει αντιδραστήρια? Μπορείτε να μου πείτε, κύριε Κοντοζαμάνη, γιατί το Παπα-Νικολάου πλήρωσε 389.000 ευρώ σε ένα... Σε 2-3 ιδιωτικά κέντρα, τα πιο πολλά τα πήρε ένας γέρου, νομίζω, έτσι, με μέση τιμή 65 έως 90 ευρώ το δείγμα. Κοιτάξτε, εγώ ξέρω, γιατί στην πιάτσα δούλευα και στον ιδιωτικό τομέα για πολλά χρόνια. Δεν θα τα πάρουν 13 ευρώ οι ιδιώτες το αντιδραστήριο, για να πάρουν πιο μικρή ποσότητα. Θα τα πάρουν 17, 18, παραπάνω δεν τα παίρνουν. Να βάλουμε άλλα τόσα για τα κόστη τους. Δεν έπρεπε να πάει παραπάνω η τιμή από 35 με 40 ευρώ. Γιατί πληρώνει το δημόσιο 60 και 65 και 80 και 90. Γιατί το δημόσιο πληρώνει. Δεύτερον, γιατί μια σειρά από ασθενείς σε ιδιωτικές, το έχετε αφήσει χήμα στο κύμα το πράγμα, έτσι. Εγώ πήγα ασθενείς, θα χειρουργηθούν. Γιατί ξανά χειρουργώ. Πρέπει να κάνουν τεστ COVID. Ξέρετε πόσο τους λεώνουν οι κλινικές, γιατί δεν καλύπτει ο ΕΟΠΗ. Γιατί δεν καλύπτει ο ΕΟΠΗ. Δεν έχει βγάλει τιμή ακόμα για το πόσο να καλύψει. Από 80 έως 120 ευρώ. Και στην αρχή της ιστορίας πληρώνει και 200 άρια. Το έχετε αφήσει χήμα στο κύμα αυτό. Τελείως. Λοιπόν, τρίτον. Θα πω για ένα άρθρο για το θέμα του ΕΟΠΗ. Που είναι ο ορισμός του πελατειακού κράτους. Μάλλον δεν θα πω για τον ΕΟΠΗ τώρα, θα πω για τις συμβάσεις καθαριότητας. Έχετε το άρθρο 31, συγγνώμη, δύο λεπτά την ανοχή σας, γιατί πρέπει να τα πούμε αυτά οπωσδήποτε. Έχουμε και την άλλη συνεδρία, αλλά πρέπει να ακουστούν. Άρθρο 31. Παράταση συμβάσεων οδηγητικού δικαίου ορισμένου χρόνου προσωπικού φύλαξης, σύτησης και καθαριότητας. Πολύ πονηρή, για να μην πω χειρότερη έκφραση, η διάταξη. Τι γιατί κύριε Κοντοζαμάνη, έτσι. Κοιτάξτε κύριε Κοντοζαμάνη, 100 η Αλεπού, 101 τα Αλεπουδάκη δεν γίνεται.
Έτσι. Λοιπόν, ακούστε με τώρα. Το λέω και έχετε την προσωπική ευθύνη εσείς. Γράφετε. Δίνανται με απόφαση του κατά περίπτωση αρμόδιου φορέα να παραταθούν έως 36/21 και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της ολοκλήρωσης των διαδικασιών πρόσληψης προσωπικού για τις ανάγκες αυτές που βρίσκονται σε εξέλιξη. Δηλαδή τι λέτε, σας δίνω την παράταση γιατί σας έχω ανάγκη, αλλά έχω ανοίξει όχι την πόρτα, όχι την κερκόπορτα, την πύλη για να ξαναμπούν οι εργολάβοι. Εγώ είδα εδώ νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης. Γιατί εγώ, όπως ξέρετε, μιλάω πάντα με στοιχεία. Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης. Έβγαλε στον αέρα διακήρυξη, όχι για συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου διετής που είχαμε κάνει εμείς, που οι γυναίκες παίρνανε παραπάνω χρήματα στην τσέπη 200 και 300 ευρώ. Το κόστος αυτού που είχαμε κάνει εμείς ήταν 1 εκατομμύριο για να εργάζονται 100 εργαζόμενοι. 1 εκατομμύριο. Και βγάζεται στον αέρα διακήρυξη με κόστος 3 εκατομμύρια 400.000 ευρώ που θα εργαστούν 72. Δηλαδή, πάλι το πανηγύρι της μίζας. Ξανά μανά. Αυτά που ιδρώσαμε σε 75 νοσοκομεία να δείξουμε, από κάτω χαμηλά, δεν μιλάνε τα μιμιέ, πετσοταϊσμένα. 3.400 αντί για 1 εκατομμύριο για το προσωπικό της καθαριότητας στο νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης. Για αφού σας είπα, 100 ή άλλοι από 100 ένα ταλαιπωδάκι δεν γίνεται. Λοιπόν, ΕΟΠΗ, μάλλον ακολουθείτε το μοντέλο με το οποίο εσείς υπερκεράσατε τον κύριο Κικίλια με βάση τις αρμοδιότητες. Δεν μπορείτε να διώξετε τον κύριο Πλαγιανάκο, γιατί θα ξεσηκωθεί η μισή μάνη, έτσι. Γιατί τον Πλαγιανάκο τον βάλαμε εμείς, γιατί αξίζει ο άνθρωπος, πραγματικά αξίζει. Και δεν ήταν και του πολιτικού μας χώρου. Και το απέδειξε με τη συμπεριφορά του. Έχετε βάλει την άλλη την κυρία, ξεχνάω και το όνομά της, πώς τη λένε, που έχετε βάλει αντιπρόεδρο Γκαουλάιτερ. Και τώρα πάτε και φτιάχνετε. Άκου, λέει, αυτοτελές τμήμα γραμματείας αντιπροέδρου. Ακούτε, ρε παιδιά, αυτοτελές τμήμα γραμματείας αντιπροέδρου. Και παίρνει και τρία άτομα. Τη δίνετε όλες τις αρμοδιότητες και τα υλικά και την προμήθεια και δεν ξέρω και εγώ τι. Πάτε να τον κουτσουρέψετε τον Πλαγιανάκο τώρα που την καταλαβαίνω, γιατί δεν μπορείτε να τον ζυγώξετε, έτσι. Και λεπτομέρειες θα ξαναπούμε αν θέλετε. Λοιπόν, και βάζετε, βλέπω εδώ και την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, έτσι. Να ξαναμιλήσετε για καρανίκες και για μετακριτούς του ΣΥΡΙΖΑ. 91.700 ευρώ το κόστος το ετήσιο των τριών θέσεων ειδικών συμβούλων του Αντιπροέδρου. 30.000 για το χρόνο. Όσα έπαιρνε ο Αντιπρόεδρος του ΕΟΠΗ επί των ημερών μας. Όσα έπαιρνε σχεδόν και ο πρόεδρος του ΕΟΠΗ επί των ημερών μας. Των τριών θέσεων ειδικών συμβούλων. Έτσι. Και βάζετε και 3.900 χιλιάρικα για αυτό που θα μπει προϊστάμενος του αυτοτελούς γραφείου σαν επίδομα θέσης ευθύνης. Μην τυχόν και μείνει και το κοπέλι, παρηγορή, πώς το λένε, παραπονεμένο. Έτσι. Δηλαδή τρώτε τα λεφτά. Έτσι. Και μετά ο ΣΥΡΙΖΑ έφερε μετακλητούς. Κύριε Πολάκη, και 9.000 για τέτοιο. Λοιπόν, κλείνω με τη ΣΜΕΘ. Και μια δραματική έκκληση. Λοιπόν, ακούστε με λίγο. Εγώ ήρθα την πρώτη μέρα και σας είπα πώς θα τα αυξήσω. Εγώ σας προκαλώ τώρα να μας πείτε, να δώσετε κατάλογο μέχρι να τελειώσει, όχι σήμερα, τις επόμενες συνεδριάσεις, σε ποια νοσοκομεία αυτή τη στιγμή έχετε πραγματικά αυξήσει τις μονάδες εντατικής θεραπείας και πόσα, που να μπορούν να λειτουργήσουν. Όχι να ντανιάζουμε αναπνευστήρες στα υπόγεια, στα σελοφάν, από δωρεές ή από οτιδήποτε. Λοιπόν, γιατί εγώ ξέρω ότι ο στενός πυρήνας του ΕΣΥ έχουν αυξηθεί 143 τα κρεβάτια. Έχετε προσθέσει και μια πενινταριά από τα στρατιωτικά και έναν απροσδιόριστο αριθμό από συμβάσεις του ιδιωτικού τομέα που είδαν τα 1.600 και ορμήξανε, αλλά δεν έχουν πάρει κανένα. Όχι οι παλιοί που είχαμε τους 70 που είχαμε συμβασία εμείς, αυτούς τους αφήσατε με το 800 ευρώ τη μέρα. Για τους καινούριους λέτε. Λοιπόν, που δεν έχουν πάρει βέβαια κανένα περιστατικό COVID και το Γενάρη και εύχομαι να πάρουν και τώρα. Λοιπόν, ακούστε. Εγώ σας το λέω πολύ ευθέως. Πάντως πρέπει να δώσουμε την άποψη, κύριε Πολάκη. Ακούστε με, σας το λέω πολύ ευθέως. Εάν πέσει μαζί μία μέτρια, και ελπίζουμε να είναι έτσι πιο ήπια τα συμπτώματα όπως είναι τώρα, έξαρση του κορονοϊού μαζί με τη γρήπη που θα υπάρξει κατά τον Νοέμβρη και μετά, και όταν θα πιάσει το κρύο και τέτοια, θα χάνει μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Κινηθείτε γρήγορα.
Τα μηχανήματα δεν δουλεύουν μοναχάντωνε. Δεν δουλεύουν μοναχάντωνε. Σας έχουμε πει πολλούς τρόπους που μπορούν να γίνουν. Είναι φανταστική εικόνα τα 1100-1200. Δεν ξέρω ποιος το είπε από εσάς. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Έτσι δεν υπάρχει. Εκεί τους είπα εγώ ότι μπορούμε να φτάσουν. Πρέπει να υπάρξει όμως. Στην περίπτωση που ένας συνδυασμός εκτινάξει τη ζήτηση. Εγώ για τελευταία φορά, και δεν το ξαναλέω, δέχομαι να βοηθήσω. Γιατί με νοιάζει η χώρα και ο λαός να μην τραβήξουμε πράγματα εδώ πέρα. Μπορώ να βοηθήσω γιατί εμείς το φτιάξαμε το πράγμα με το ΕΚΕΠΗ και τις μονάδες και το νέο σύστημα κτλ. Να βοηθήσω στο ΕΚΑΒ ΕΚΕΠΗ προκειμένου να υπάρξουν λειτουργικά αυτά τα κρεβάτια. Σας το λέω για τελευταία φορά. Παρακάλια δεν κάνω. Δεν σας το ξαναλέω. Και από εκεί και πέρα θα έχετε την αποκλειστική ευθύνη για ό,τι συμβεί. Και μια κουβέντα ακόμα για το rebate του ΕΟΠΗ θα τα πω στην άλλη. Κύριε Βουράκη, είναι 2 η ώρα πρέπει να παραδώσουμε την ναι, ωραία, το ξέρω. Κάνε το χατήρι τελικά στις φαρμακοβιομηχανίες, το κάμε το χατήρι, 3 χρόνια πολεμούνε. Αυτό το 25% παραπάνω έκπτωση στα νέα φάρμακα που τους έκοβε τη δυνατότητα να μειζώνουν, τους το δίνετε εδώ. Τι να κάνουμε, διέταξαν και υπακούσατε. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε.